Με μεγάλη επιτυχία ξεκινά το μεταπτυχιακό τμήμα στα ΤΕΗ τη Αδράμα, καθώ σύμφωνα τουλάχιστον και με τον αντιπρόεδρο του ΤΕΗ Καβάλα, η ανταπόκριση και το ενδιαφέρον ήταν πολύ μεγάλα. Από την άλλη πλευρά, ο κ. Αμανουλούδης, αντιπρόεδρο του ΤΕΗ Καβάλα, τονίζει με έμφαση ότι όσον αφορά στον καλλικράτη στην ρητοβάθμια εκπαίδευση, θα κριθούν πολλά και από το ενδιαφέρον των τοπικών παραγόντων και αρχών, οι οποίοι τουλάχιστον να μην κινούνται ιδιαίτερα διεκδικώντας την παραμονή των συγκεκριμένων τμήματων στην περιοχή της δράμας. Το ενδιαφέρον που υπάρχει μας εξέπληξε και εμά και που υπήρξε γιατί άρχισε να εκδηλώνεται από τότε που έγιναν οι πρώτες αιτήσει από το καλοκαίρι, τον Ιούνιο συγκεκριμένα, είχαμε 72 αιτήσει για 35 θέσεις και αναγκαστήκαμε και απορρίψαμε και άτομα, διώξαμε κοινώς να το πω έτσι πιο απλά κόσμο που ελπίζω του χρόνου να ξανακάνει αίτηση και να μπορέσει να το παρακολουθήσει. Ο αριθμός 35 είναι από το Υπουργείο Παιδείας οπότε δεν μπορούσαμε να τον υπερβούμε. Αυτή τη στιγμή φοιτούν 35 παιδιά. Η από τη ήταν... δράμα. Έχουμε από τη Δράμα το ποσοστό είναι περίπου 50-50, η μισή είναι από τη Δράμα και τις γύρω, περιοχές στα γύρω χωριά. Ε, υπάρχουν όμως και άνθρωποι που έρχονται και από Θεσσαλονίκη και από την Ανατολική Μακεδονία, αλλά έρχονται και από Θεσσαλία και έχουμε και δύο από Αθήνα. Μάλιστα, ε, ένας μεταπιακός φοιτητή έρχεται από την Ήδρα. Το ενδιαφέρον όσον αφορά στη θεματολογία του θα έλεγα πολύ επίκαιρο. Mm -hmm. Κοιτάξτε, τώρα την ε, αξία και την χρησιμότητα του νερού δεν χρειάζεται να την πούμε, την ξέρουν και τα παιδιά του Δημοτικού. Από εκεί και πέρα να σα πω ότι είναι ένα μεταπτυχιακό που το είχαμε πει και όταν το πρωτοπαρουσιάσαμε, είναι το μοναδικό στο είδο του σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχουν λίγα γενικά μεταπτυχιακά που ασχολούνται με νερά. Στη χώρα μα είναι άλλα δύο και καμιά 15 με 20 σε παγκόσμιο επίπεδο. Όμω όλα αυτά ε, διαχειρίζονται, ασχολούν με διαχείριση του νερού σε επάρκεια ή σε νορμάλ συνθήκε. Εμεί διδάσκουμε εδώ τη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε συνθήκε κλειψιδρία και γι' αυτό και έχουμε τον τίτλο στη Μεσόγειο. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι οι μεσογειακέ συνθήκε είναι συνθήκε συνυφασμένε με τη κλειψιδρία. Αυτό είναι και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι μεταπτυχιακό που μπορεί να βοηθήσει αυτού που θα αποφοιτήσουν να δουλέψουν με επιτυχία σε περιοχέ τη γη που έχουν έντονο πρόβλημα λειψιδρία. Και ξέρουμε ότι αυτέ οι περιοχέ, κάποιε όπω είναι προ τη Μέση Ανατολή, παρουσιάζουν και οικονομικά. Ενδιαφέρον. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου του μεταπτυχιακού. Τι θα ακολουθήσει κυρία Μανολούδη? Ε, Φιλοδοξούμε να το συνεχίσουμε. Η άδεια που έχουμε από το Υπουργείο είναι μέχρι το 2019. Ε, αν κρίνουμε από την πρώτη ανταπόκριση ε, μπορούμε να πούμε ότι αισιοδοξούμε και για το μέλλον. Βέβαια, οι οικονομικέ συνθήκε και συγκυρίε είναι δύσκολε για τη χώρα μα, το ξέρουμε όλοι αυτό. Αυτό ήταν και ο λόγο που έχουμε το κόστο, το κόστο των σπουδών είναι το φθηνότερο από τα πέντε μεταπτυχιακά του Καβάλα και είναι ιδιαίτερα χαμηλό, είναι 3.200 ευρώ μόνο. Και μάλιστα έχουμε κάνει και την διαδικασία των δόσεων για να διευκολυθούν ακόμα περισσότερο φοιτητέ στι δύσκολε αυτέ εποχέ. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα μα αγκαλιάσουν με το ενδιαφέρον του και του χρόνου και τον επόμενο χρόνο και υγεία να έχουμε προδοξούμε να το κάνουμε ένα μεταπτυχιακό πραγματικά τέτοιο που θα, είναι, θα κάνει αίσθηση και στο διεθνή χώρο. Τώρα και κάτι άλλο που έχει σχέση και με το μεταπτυχιακό, αλλά και με το μέλλον τη παρούσα σχολή γενικότερα του παραρτήματο εδώ τη δράμα δασοπονία και αρχιτεκτονική τοπίου. Λέγεται ότι είναι ανάμεσα στι σχολέ εκείνε που θα σταματήσουν να λειτουργούν, να υπάρχουν, λόγω τη συγχώνευση και του σχεδίου Καλικράτη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με την λειτουργία όμω του μεταπτυχιακού διασφαλίζεται και η λειτουργία των παρόντων δύο τμήματων. Κοιτάξτε, είναι σίγουρα ένα επιπλέον χαρτί σε αυτή μας την προσπάθεια. Αυτά που λέτε τα ακούμε και εμείς. Υπάρχουν κίνδυνοι και τους ξέρουμε όλοι. Κάνουμε τα πάντα για να κρατηθεί το παράρτημα. Μία από αυτές τις προσπάθειες είναι και εκφράζεται και μέσα από τη δημιουργία αυτού του μεταπτυχιακού. Πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Θέλει συνεχή επαγρύπνηση και από εμάς αλλά και μέσα από από αυτή σα την ερώτηση, κάνω και ένα προσκλητήριο και από όλου του κατοίκου τη δράμα και από τι αρχέ όμω τη πόλη. Διότι ξέρετε ότι αυτέ οι συγχωνεύσει, είτε είναι πανεπιστημίων και ΤΕΗ, είτε είναι Δήμων, είτε Κοινοτήτων, έχουν μέσα έντονο και το πολιτικό στοιχείο. Παίζονται και σε πολιτικό επίπεδο. Εκεί θέλουμε βοήθεια. Εμεί αυτό που να κάνουμε σαν καθηγητέ εδώ του παραρτήματο και των δύο τμήματων, το κάνουμε και με το μεταπτυχιακό και με άλλε ενέργειε και με προγράμματα διεθνή που υπάρχουν και με τη διεθνή προβολή του Ιδρύματο και του παραρτήματο παραρτήματο, θα σα πω ότι πρόσφατα ήταν εδώ η αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου τη Νιρεμβέργη, η οποία εκφράστηκε με τα καλύτερα λόγια και μάλιστα προθυμοποιήθηκε να στείλει και στον Υπουργό Παιδεία επιστολή για το πόσο καλά λειτουργεί το παράρτημα εδώ και τα τρία του τμήματα, το ακόμα και το τμήμα Ινολογία. Εντυπωσιάστηκε. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να βοηθήσουν. Εμεί, σαν καθηγητέ, βοηθούμε. Θέλουμε και τι αρχέ τη πόλη όμω να βοηθήσουν. Είναι απόλυτα απαραίτητο.